Άγιοι Σέργιος και Βάκχος εορτάζουν στις 7 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η Αγία Κάρα του Αγίου Βάκχου βρίσκεται στη Μονή Κούρτεα, Άρτσες της Ρουμανίας. Μέρος των λειψάνων του Αγίου Βάκχου βρίσκονται στο Ρωμαιοκαθολικό Ναό του Αγίου Πέτρου Καστέλο Βενετίας, στη Ρωμαιοκαθολική Μονή του Αγίου Φίλικος Παβίας. Στο Ρωμαιοκαθολικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, επίσης και σε άλλες ρωμαιοκαθολικές εκκλησίες και στην Πράγα, από τμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Βάκχου βρίσκονται στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και στη Λαύρα, Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη της Αγίας Πετρουπόλεως και η Κάρα του Αγίου Σεργίου βρίσκεται στη Μονή Κούρτεα της Ρουμανίας και σε άλλες εκκλησίες και μοναστήρια μικρά από τμήματα. Ο Άγιος Σέργιος και Βάκχος υπηρετούσαν στις στρατιωτικές τάξεις του Αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Τους διέκρινε μεγάλη ανδρεία στα πεδία των μαχών, αλλά και σοφροσύνη στην καθημερινή του ζωή. Γι' αυτό και ο Αυτοκράτορας τους απένει με τα αξιώματα του Πριμικυρίου, της Σχολής των Κεντιλίων και του Σεκουνδοκυρίου αντίστοιχα. Όταν έμαθε ότι οι δύο επίλεκτοι στρατιώτες του ήταν χριστιανοί, δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το πιστέψει. Για να πιστεί λοιπόν, χειροπιαστά οργάνωσε τελετές με θυσίες σε ειδωλολατρικό ναό και κάλεσε να παραστούν σε αυτές οι Σέργιος και Βάκχος. Οι δύο χριστιανοί στρατιώτες αρνήθηκαν και ομολόγησαν τον Χριστό με θαραλέο φρόνημα. Εξοργισμένος τότε, ο Αυτοκράτορας διέταξε και τους αφαίρεσαν τα διάσημα των αξιωμάτων τους. Έπειτα, αφού τους ενέπαιξαν και τους διαπόμευσαν, με διάφορους τρόπους τους έστειλαν σε ένα σκληρό βούκα της Ανατολής, τον Αντίοχο. Αυτός με πρωτοφανή ορμότητα μαστίγωσε μέχρι θανάτου τον Βάκχο. Στο δε Σέργιο, επειδή κάποτε τον είχε ευεργετήσει, πρότεινε, αφού αρνηθεί τον Χριστό, να του χαρίσει τη ζωή. Η γενναία απάντηση του Σεργίου ήταν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Εμή το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Προς Φιλιππησίους, πρώτης επιστολής. «Σε μένα, είπε ο Σέργιος, ζωή είναι ο Χριστός, αλλά και το να πεθάνω είναι κέρδος, διότι έτσι θα ενωθώ πλήρως με τον Χριστό». Τότε ο Αντίοχος αμέσως έδωσε διαταγή και τον αποκεφάλισαν. Το 547 μετά Χριστόν, Αυτοκράτορας Ιουστινιανός ανήγειρε στην Κωνσταντινούπολη λαμπρό ναό προς τιμή των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, των επανομαζόμενων Μικρή Αγία Σοφία, όπου και κατέθεσε τα ιερά λείψανά τους. Στη Δύση, πολλές πόλεις διεκδικούν λείψανα των μαρτύρων, με πρώτη την Βενετία, όπου λείψανα αποδεδομένα σε αυτούς φυλάσσονται στο ναό του Αγίου Πέτρου στο Καστέλο. Τα λείψανα αυτά έγιναν αντικείμενο αναγνωρίσεως το 1991 μετά Χριστόν. Στην Παβία, στη Μονή των Βενεδικτίνων του Αγίου Φίλικος, φυλάσσονται τα λείψανα των δύο μαρτύρων, δωρεά του Αυτοκράτορα Όφωνα του Δευτέρου. Τα λείψανα αυτά περιλαμβάνονται στα κοιμήλια που έφερε μαζί της στην Δύση η σύζυγος του Βυζαντινή πρικίπισσα Θεοφανό, και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την γνησιότητά τους. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, το 1152 μετά Χριστόν, κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών, ο κόμις Γοφρέδος, ο Αντεγαβός, μετέφερε λείψανα των μαρτύρων από τη Συρία στα εδάφη του. Λείψανα των δύο μαρτύρων φυλάσσονται ακόμα και στο ναό του Αγίου Μαρτίνου. Τα λείψανα αυτά κατά τους Βολανδιστές μεταφέρθηκαν το 13ο ή 14ο αιώνα μετά Χριστόν από τη Συρία. Λείψανα των μαρτύρων φυλάσσονται επίσης ακόμη και στη Μονή Βουζερμπουγκ της Βοημίας, από όπου το 1354 ο Αυτοκράτορας Κάρολος ο IV δόρισε μέρος τους στον καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου της Πράγας, τα πολιτικιών τους. «Τριάδος της Αγίας οπλείτε τροπεούχοι, η λαμπρά διάς των μαρτύρων οράθητε, εν άθλης Σέργιος ο θείος Αριστεύς και Βάκχος ο γενναίος αθλητής, δια τούτο δοξασθέντες περηφανός, προείσταστε των βοόντων δόξα το ενισχύσαντι ημάς, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διημών, πάσιν η άματα, αμήν».